Ούτε Μητροπολίτης φάνηκε, ούτε αρχές. Οι μόνες που φάνηκαν και ξεσήκωσαν και τις αρχές ήταν οι κυρίες του Λυκείου Ελληνίδων και οι κυρίες του Συλλόγου Κυριών. Και ξέρετε τι έκαναν. Έβαλαν πέτρες και τούβλα και έστησαν καζάνια και μαγείρευαν, τα πρώτα φαγητά ήταν ρύζι, μακαρόνια και πατάτες. Τόσο πεινασμένοι ήταν. Και μαγείρευαν γρηγορομαγείρευτα φαγητά. Μαζεύτηκαν κάποιοι και τους κατήφθηναν. Θα πάτε στο τζαμί της Νερατζές, θα πάτε στο τουρκικό σχολείο, θα πάτε στα ελληνικά σχολεία. Γέμισαν τα πάντα. Την άλλη μέρα, μετά από 2 μέρες, ήρθαν κι άλλοι, μέχρι που έφτασαν τον αριθμό 4.200. Μόνο για το ρεύμα. Στους δρόμους έμεναν περίπου η μισή. Μέσα στο χειμώνα, στους δρόμους, κυριολεκτό, όχι περιφέρομαι, έτσι, μια μάνα με 3-4 παιδιά έπρεπε να κοιμηθεί στον δρόμο. Τότε δημιουργήθηκε πολύ σοβαρό θέμα, διότι λένε στον Μητροπολίτη, άνοιξε τα μοναστήρια για να στεγάσει τουλάχιστον 1.000 άτομα. Όπως άνοιξαν στο Ηράκλειο, όπως άνοιξαν στα Χανιά. Τα μοναστήρια δεν άνοιξαν ποτέ. Μετά από 1-2 μήνες, δικαιολογήθηκε ότι οι πρόσφυγες θα κατέστρεφαν τα μοναστήρια. Έγιναν επιτάξεις σε αποθήκες, έγιναν επιτάξεις σε κάποια σπίτια, αλλά δυστυχώς τα περισσότερα άδεια σπίτια βρέθηκαν με ενοικιαστήρια, ότι είναι ενοικιασμένα. Όταν άρχισαν να μετακινούνται οι πρόσφυγες κυρίως προς το Ανατολικό Ρέθυμνο, σταμάτησε το πρόβλημα της στέγασης. Ενώ κανένα μέρος στην Κρήτη δεν είχε πρόβλημα στέγασης, είχαν πρόβλημα σύτησης, εδώ στο Ρέθυμνο δεν είχαμε πρόβλημα σύτησης, είχαμε πρόβλημα στέγασης. Όταν λοιπόν άρχισαν οι μετακινήσεις προς το Ανατολικό Ρέθυμνο, Άδελε, Πηγή, Λούτρα, Κυρκάνα, αυτά τα χαρουγιά προς τα Αργάδη, ανάσανε λίγο ο κόσμος, αλλά και πάλι μέσα σε ένα σχολείο που χωράει 100 άτομα, μην σας φανεί παράξενο, μένανε 300 και 400. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατούσε. Καταλαβαίνετε ότι το Ρέθυμνο είχε γίνει ένα υπαίθριο αφοδευτήριο. Δεν υπήρχε νερό. Γιατί έχει πληθυσμό το Ρέθυμνο, χοντρικό σας λέω, 4.000 χριστιανούς, 4.000 μουσουλμάνους, 8. Και έρχονται και 4.000 πρόσφυγες, 12. Δεν είχε νερό από πριν. Έρχονται και οι πρόσφυγες, ακόμα πιο λίγο. Δεν έχει σαπούνι και δεν έχει ασβέστη. Εκεί πραγματικά έδωσαν ένα πολύ μεγάλο αγώνα, όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά και ένας αριθμός γιατρών της πόλης. Και γράφουν στις εφημερίδες, τους πρόσφυγες ο τάδε γιατρός τους δέχεται δωρεάν. Και όχι μόνο, επισκέψεις στους καταβλισμούς, απολυμάνσεις, όσο μπορούσαν. Όσο μπορούσαν. Μεγάλο αγώνα δώσανε. Μεγάλο αγώνα. Ο Ευκλήδης, πες ήταν μικρασιάτης, πρόσφυγας, εντάξει. Αλλά έχουμε τον... Θα βάλω πρώτο τον Σαουνάσο, γιατί πρόσφατα δημιουργείται και θέμα δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του και τον τάφο του. Ο Σαουνάτσος είχε ένα άλογο, το φόρτωνε φάρμακα και γύριζε από καταβλισμό σε καταβλισμό και μετά έβγαινε στα χωριά και έκανε επισκέψεις δωρεάν, πήγαινε στην οικογένεια. Έχετε κανέναν άρρωστον? Ναι, έχουμε ή δεν έχουμε. Πάρτε φάρμακα. Ή θέλει νοσοκομείο. Τέτοια ήταν η προσφορά του. Ετάφη στο Ρέθυμνο, ήρθανε προκαιρού οι απογόνοι του να ανάψουν ένα κεράκι στον τάφο και ο τάφος είχε πουληθεί. Αυτό που τους χτύπησε πάρα πολύ ήταν η αλωνοσία. Ο εξανθηματικός τύφος δεν χτύπησε, γιατί ευτυχώς, γιατί από όπου περνούσε άφηνε πολλά θύματα. Εδώ τους έφαγε πολύ η πνευμονία,
η ελονοσία, τους τσάκισε. Ο γιατρός ο Τσουδερός, και αυτός δεν θα μειώθει στην καταγωγή, είχε αναλάβει, εκτός των άλλων, και την αντιμετώπιση της ελονοσίας. Δεν ξέρω, δεν βρήκα στοιχεία κάθε πότε, ανατολικά του Ρεθύμνου υπήρχαν έλλη, ψέκαζε όλες τις περιοχές που ήταν ελώδεις με πετρέλαιο. Αυτός είχε αναλάβει. Σας λέω, μεγάλη προσφορά τους. Μεγάλη προσφορά των γιατρών.